Αμέσως μετά από τους εισηγητές μπορεί να πάρει το λόγο ο Υπουργός, εφόσον το θελήσει. Συνεχίζουμε. Αρχίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε το νομοσχέδιο Κλεισθένης 1 στην Ολομέλεια και νομίζω ότι θα το αδικήσουμε εάν δεν επαναφέρουμε πέρα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία άπτονται της κατάτμησης της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν σταθούμε λίγο στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, μια και, όπως γνωρίζετε, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, ενδελεχούς συζήτησης, πολύμορφης συζήτησης με τον κόσμο της αυτοδιοίκησης πάνω από ένα χρόνο τώρα. Και αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή, να μην ευνηδιάσουμε, να κουβεντιάσουμε με όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου ότι είναι όριμο μετά από 8 χρόνια σχεδόν εφαρμογής του Καλλικράτη να αλλάξει ή να τροποποιηθεί. Εμείς από την αρχή επιλέξαμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς για τις στοχεύσεις αυτού του νομοσχεδίου. Και είπαμε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα μιας νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Και γιατί το είπαμε αυτό? Όχι προφανώς διότι μας λείπαν οι επεξεργασίες, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε πιο τολμηρές διατάξεις. Αλλά κυρίως μιλήσαμε στο πλαίσιο των ορίων που καθόριζε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και το σημερινό συνταγματικό πλαίσιο. Γι' αυτό και εξ αρχής είπαμε ότι σε κρίσιμα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, με την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων, μεγαλύτερου ρόλου, αυτά όλα προϋποθέτουν τον ανοίξει συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως επίσης, δεν παραγνωρίσαμε το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή διεξάγεται μετά από μία περίοδο οικονομικής αφέμαξης, μείωσης των πόρων της αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε ότι πάνω από 60-65% των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης λείψανε. Και αυτό βεβαίως δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε αυτά τα χρόνια. Το αντίθετο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια τουλάχιστον υπάρχει μια αναστροφή αυτής της καθοδικής πορείας μείωσης των πόρων που είχε ξεκινήσει με τα μνημόνια από το 2010. Και εδώ θα έλεγε κανείς ότι ήταν και μια ατυχία για τον Καλλικράτη ότι συνέπεσε η εφαρμογή του με την έναρξη της περίοδου των μνημονίων. Άρα, ορισμένες από τις καλές εντός ή εκτός εισαγωγικών προθέσεις του Καλλικράτη μείναν ένα κενό γράμμα. Διότι αν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι, γνωρίζουμε ότι πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Δεν υποτιμήσαμε λοιπόν τις δυσκολίες, μιλήσαμε ανοιχτά για αυτές και θέσαμε όλες αυτές τις διατάξεις στην βάσανο του διαλόγου. Ενός διαλόγου ο οποίος πέρασε από πολλές διακυμάνσεις. Ξέρετε κάτι όμως, φοβάμαι πάρα πολύ ότι τουλάχιστον οι ηγεσίες της αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι πλειοψηφίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, εγκλωβιστήκαν σε μία τακτική όπου πράγματι, αν εξαιρέσει κανείς κάποια μικρά διαστήγματα, δεν μπορέσανε με έναν συστηματικό τρόπο να καταθέσουν μια εκ των πραγμάτων μεγάλη εμπειρία που έχουν ως άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, να το καταθέσουν με συγκεκριμένες προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία των στελεχών της αυτοδιοίκησης, των αιρετών, τους προσπέρασε. Και γι' αυτό, αν κανείς κοιτάξει και την τελευταία φάση της διαβούλευσης, αλλά πολύ περισσότερο ανατρέξει σε δημόσιες συζητήσεις, σε συσκέψεις στο επίπεδο των περιφερειών, σε αρθρογραφία δημόσια, θα δει πλήθος προτάσεων, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό εισακούστηκαν και επηρέασαν το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου. Ξέρετε τι λάθος έκαναν οι πλειοψηφίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ? Εγκλωβιστήκανε
σε μια αντικυβερνητική στάση, υιοθετώντας το αφήγημα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση θα είναι παρένθεση. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι, από τους πρώτους μήνες που βρέθηκα εγώ, αλλά και ο προκάτοχός μου είχε την αντίστοιχη εμπειρία, ερχόντουσαν με καταγγελτικό τρόπο, αφοριστικό τρόπο, με γενικόλογες παρατηρήσεις, παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και πριν το 2010, αλλά έλειπε αυτή η επεξεργασμένη πληροφορία, αυτή η επεξεργασμένη πρόταση, η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Νομίζω όμως ότι, όπως σας το περιέγραψα, βρήκαμε τους τρόπους επικοινωνίας και μπορέσαμε και ενσωματώσαμε μια σειρά από παρατηρήσεις εκ μέρους της αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, και πριν σταθώ σε κάποιες εμβληματικές, κατά τη γνώμη μου, διατάξεις, θέλω να σας θυμίσω πώς αυτή η κυβέρνηση έμπρακτα στήριξε μέσα στις δεδομένες συνθήκες την ίδια την αυτοδιοίκηση. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με τις διατάξεις που είχαμε περάσει πέρσι περίπου τέτοια εποχή για τις ΔΕΙΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Ένα εργαλείο χρήσιμο, το οποίο άντεξε στα χρόνια της κρίσης, ένα εργαλείο το οποίο ήταν αποτελεσματικό. Σήμερα η ΔΕΙΑ είναι βιώσιμες δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ένα αναπτυξιακό μέλλον μπροστά τους, εμπεριέχουν, ενσωματώνουν μια πολύτιμη εμπειρία γύρω από τα θέματα της αποχέτευσης και της ίδρυψης. Αναγνωρίσαμε λοιπόν τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων, ορίζοντας πως δεν είναι κερδοσκοπικές, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ίσως αυτό να εναντιώνεται στην αντίληψη που θέλει να παραδίδει την λειτουργία, το έργο τους σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά προς μάτιν αυτών των απόψεων, σήμερα έχουμε 130 δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, οι οποίες έχουν μόνο μέλλον μπροστά τους. Και αυτό δεν έγινε μόνο στο θεσμικό επίπεδο, έγινε με την έμπρακτη στήριξη μέσα από τον τελευταίο διαγωνισμό, την 3K του ΑΣΕΠ, όπου 780 επιστήμονες, νέοι εργαζόμενοι, έχουν αυτή τη στιγμή προσληφθεί στις επιχειρήσεις αυτές. Και μια και μιλάμε για τον διαγωνισμό, τέτοιες μέρες ήταν περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν αντιδικούσαμε, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας και θεωρήσατε μεγάλη ευκαιρία την τότε απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία με έναν βίαιο τρόπο έλεγε πως έπρεπε να σταματήσει η εργασιακή σχέση των τότε συμβασιούχων, παρόλο ότι έλεγε στα τέλη του 2017, πέρσι τέτοια εποχή. Θυμόσαστε ότι είχαμε επιλέξει μια εκ νέου παράταση στη βάση της ανάγκης του να μην υπάρχει ένα κενό στον τομέα της καθαριότητας, αλλά να δρομολογήσουμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια 9.000 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα, βάζοντας έτσι τέλος και σε όλους όσους σε παραλαμβάνω θέλαν και επιμένουν ακόμη και τώρα, γιατί κάθε φορά το ακούω, ιδιαίτερα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, ευτυχώς δεν το ακούω από τους αυτοδιοικητικούς, ακόμη και αυτούς που αναφέρονται έμεσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βάζοντας τέλος σε εκείνη την άποψη που θέλει να παραδώσει την καθαριότητα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Θέλω στο σημείο αυτό να θυμίσω επίσης τον διαγωνισμό για τις 118 θέσεις κυρίως επιστημόνων για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, την έκτακτη επιχορήγηση προς τους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, η οποία έγινε και το 2017 και το 2018, την δυνατότητα που δίνουμε στο παρόν νομοσχέδιο στους μικρούς νησιωτικούς δήμους κάτω από 3.500 να αποκτήσουν έναν επιπλέον αντιδήμαρχο, και μην βιαστείτε να πείτε άλλη μια θέση στο δημόσιο, εν πάση περιπτώσει στην αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητος για τη λειτουργία ενός μικρούς δήμους που είναι δεδομένο τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι υποστελεχωμένος, το να έχει αυτή την έμεση βοήθεια από έναν επιπλέον αντιδήμαρχο. Να θυμίσω το πρόγραμμα των 326 εκατομμυρίων που αφορά τα ληξιπρόθεσμα των δήμων, κάτι το οποίο το παραλάβαμε και είχε οδηγήσει πάρα πολλούς δήμους να βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα μόνο 3 δήμοι είναι στο παρατηρητήριο. Έγινε ένα τιτάνιο έργο για να εξηγιάνουμε τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα Αξία, το οποίο ήρθε
αντίστοιχα να επουλώσει τρύπες και να καλύψει αποφάσεις εις βάρος των Δήμων, τελεσίδικες αποφάσεις που αφορούσαν οικονομικές διενέξεις που είχαν προμηθευτές ή εργολάβους. Τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στην καθαριότητα σε σχέση με την υποχρέωση των ατομικών μέσων προστασίας και προς τους συμβασιούχους, την επαναφορά και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων μετά από σχεδόν 10 χρόνια, όλα αυτά γίνανε πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πλούσια, θα έλεγα, κυβερνητική επιθετία με θετικό πρόσημο στην υπηρεσία της αυτοδιοίκησης. Και τέλος, κάτι που βρίσκεται μόλις στην αρχή του, τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τις υποδομές, τις μικρές υποδομές, κυρίως του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, υποδομές τις οποίες ήταν εγκαταλελειμμένες τα τελευταία χρόνια, υποδομές οι οποίες έχουν κλείσει τα 30 και 40 και 50 χρόνια και βρίσκονται στα όρια τους αυτή τη στιγμή. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά που υπάρχει μια θεομηνία, που υπάρχει μια κακοκαιρία, οι οποίες χρηματοδοτούνται. Χρηματοδότηση λοιπόν για παιδικές χαρές, για σχολικά κτίρια, για υποδομές ίδρυψης, για τη διαχείριση των αστικών λοιμάτων, για αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Αυτές όλες είναι προσκλήσεις οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί και σας πληροφορώ ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μέχρι τις 11 Ιουλίου έχουν εγκριθεί συνολικά 326 αιτήματα χρηματοδότησης. Δεν έχουν κατατεθεί, έχουν εγκριθεί και αφορούν 209 δήμους με συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 123 εκατομμυρίων 507.902 ευρώ. Μιλάμε για έργα, επαναλαμβάνω, τα οποία ήδη έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότησή τους. Θέλω να καταθέσω έναν αναλυτικό πίνακα στα πρακτικά που αφορά κάθε δήμο, κάθε έργο γύρω από αυτές τις προσκλήσεις. Τα στοιχεία αυτά ανανεώνται καθημερινά. Σας παρακαλώ να τα παρακολουθείτε, διότι όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, δεν πρέπει λοιπόν να μιλάμε μόνο για αφορισμούς, δεν πρέπει να έχουμε μεγαλοστομίες, δεν πρέπει να μιλάμε γενικά και αόριστα για αρμοδιότητες που ποτέ δεν ξεκαθαρίσατε ως κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να μιλάμε με έργα. Και εμείς έχουμε μετά από χρόνια, μετά την ανομβρία των τελευταίων ετών, να παρουσιάσουμε ένα έργο συγκεκριμένο για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας μου φέρετε λοιπόν έστω και ένα δήμαρχο από τους 325 που να πει ότι αυτή την πολιτική την ασκήσαμε όπως την ασκήσατε εσείς. Δηλαδή, με κριτήρια. Ποιος είναι δικός μου, ποιος δεν είναι δικός μου. Δεν υπήρχαν για μας τέτοια κριτήρια. Για μας μοναδικό κριτήριο ήταν οι ανάγκες των πολιτών, οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Έναν δήμαρχο σας παρακαλώ, έναν φέρτε μου, που να πει το αντίθετο, να το ισχυριστεί. Για να μας πει ότι υπέβαλε ένα αίτημα τεκμηριωμένο, θεμελιωμένο στη βάση μιας συγκεκριμένης μελέτης και του το αρνηθήκαμε διότι δεν είχε μπάρπα στην κορώνη. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο που γίνεται επί των ημερών μας είναι επαναστατικό διότι υπήρξαν οι κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας οι οποίες λειτουργήσαν με κομματικά κριτήρια, με πράσινα και γαλάζια κριτήρια. Θα σας τα έχουν πει και εσάς, οι δικοί σας άνθρωποι. Αυτοί οι πολλοί που λέτε δήμαρχοι, οι οποίοι είναι Νέα Δημοκρατία, όπως είπατε κύριε. Πηγαίνετε λοιπόν να μιλήσετε με αυτούς άλλους για να μιλήσουμε με όρους αυτοδιοίκησης εδώ πέρα, για να δούμε τελικά ποιος εργαλειοποιεί την αυτοδιοίκηση. Διότι μεγαλύτερη εργαλειοποίηση για την αυτοδιοίκηση δεν είναι άλλη από αυτή την οποία εσείς έχετε και προσεγγίζετε τα θέματα της δημοκρατίας και του εκλογικού συστήματος στη βάση αναπαραγωγής ενός κεντρικού πολιτικού συστήματος εξουσίας, ενός κεντρικού πολιτικού συστήματος. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι είναι άρρηκτα δεμένη η εκλογή ενός δημάρχου ή ενός περιφερειάρχη με την εκλογή του Περιφερειακού Συμβούλου, του βουλετοπικού βουλευτή και γι' αυτό δεν θέλετε να αγγίξουμε τα θέματα της απλής αναλογικής. Και γι' αυτό ακόμη το λόγο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και το ονομάζεται ιδεοληψία. Ιδεοληψία είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένας στόχος τον οποίο κάποια στιγμή πρέπει να τον φτάσουμε. Η δημοκρατία είναι και σκοπός και στόχος. Διότι οι αποφάσεις που παίρνουμε
σε έναν Δήμο ο οποίος έχει εν της πράγμαση υιοθετήσει τις μέγιστες δημοκρατικές διαδικασίες, έχει δώσει τα περιθώρια στην τοπική κοινωνία να εκφράζεται, έχει αντίστοιχα λειτουργήσει στη βάση συγκεκριμένων συνενέσεων, συνθέσεων, μέσα από μια ανοιχτή δημοκρατική διαβούλευση, είναι και ορθές αποφάσεις, είναι ισχυρές αποφάσεις. Οι ισχυρές διοικήσεις, λοιπόν, δεν είναι αυτές οι διοικήσεις που προκύπτουν από ένα παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα, το οποίο δημιουργεί ένα πέπλο αδιαφάνειας. Και γι' αυτό υπήρξαν χιλιάδες φαινόμενα κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Ισχυρές είναι οι διοικήσεις αυτές που αντιστοιχούν σε γνήσιες πραγματικές κοινωνικές πλειοψηφίες. Και εδώ προφανώς έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση γύρω από αυτό το θέμα. Είναι αυτό που εσείς υποτιμητικά λέτε ιδεοληψία. Προσέχτε όμως, διότι στην ακραία της έκφραση αυτή η άποψη που λέει «είστε ιδεοληπτικοί με τα θέματα της δημοκρατίας» είναι πολύ συγγενής με μια άλλη άποψη που ακούστηκε από αυτό το βήμα πριν από λίγα λεπτά από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, που είπε «τι μας ενδιαφέρει, πώς εκλέγεται, αν εκλέγεται ο καθένας, τον κόσμο τον ενδιαφέρει το πρόβλημά του». Και απέναντι σε αυτό οφείλετε να έχετε μια πολιτική οριοθέτηση. Δεν αισθάνεστε αυτή την ανάγκη να πάρετε τις αποστάσεις από αυτούς που υποτιμούν το θέμα της δημοκρατίας? Δεν την αισθάνεστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι και ο κύριος Τζαβάρας, που θα μιλήσει σε λίγο ή αμέσως μετά, να προσπαθήσει να απαντήσει γύρω από αυτά τα ζητήματα. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η χώρα υιοθέτησε ένα μοντέλο το οποίο αποτυπώνεται στη συγκέντρωση του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων, του πλούτου, μέσα από μια υπερσυγκέντρωση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μια αντίστοιχη συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση πάλι, ίσως σε μικρότερο βαθμό, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Πώς θα αρχίσουμε να το αλλάζουμε αυτό? Πώς θα γίνει αν δεν παρεύουμε στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης? Και εμείς εδώ πέρα κάνουμε ένα τολμηρό ουσιαστικό βήμα, το οποίο στα λόγια όλοι το υιοθετούσαν. Λέμε λοιπόν ότι κριτήριο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κριτήριο για την κατανομή των πόρων προς την αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να είναι μόνο το πληθυσμιακό, διότι έτσι αναπαράγουμε αυτό το χάσμα ανάμεσα στην περιφέρεια και στο κέντρο. Και εισαγάγουμε για πρώτη φορά σε επίπεδο νόμου μια σειρά ποιοτικά κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να ασκούμε την αντίστοιχη πολιτική. Αυτή είναι η λογική της κατηγοριοποίησης των Δήμων. Προφανώς αυτό δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο μέσα στο περιεχόμενο του νόμου. Αλλά είναι ακριβώς ο καμβάς πάνω στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε και αυτή την κουβέντα, τον τελικό δηλαδή τρόπο ακριβώς κατανομής, τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, θα τον κάνουμε προφανώς σε συνδιαμόρφωση με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Αρκέστε λοιπόν σε διάφορες γενικώς ισοπεδωτικές προσεγγίσεις γύρω από όλα αυτά τα θέματα και δεν έχετε το θάρρος να πείτε ότι κάτι το οποίο το διαμορφώσατε τόσα χρόνια εσείς, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, στυλ και το αποτυπώ και αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα και ίσως και για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί είναι μια γάγραινα κυριολεκτικά το θέμα της γραφειοκρατίας των αλληλοπικαλύψεων, δεν έχετε το θάρρος ότι σε αυτό το ζήτημα κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα. Ποιο είναι αυτό? Η ιστορία της συγκρότησης του επόπτη νομιμότητας αποσκοπεί σε μια πιο σύντομη, πιο αξιόπιστη, πιο διαφανή διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης. Ούτε αυτό. Θα μου πείτε, μπορεί να μην τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν όμως αυτοδιοικητικοί οι οποίοι τα γνωρίζουν. Εννοώ και εντός των δικών σας τάξεων. Άρα λοιπόν, εκεί αποσκοπεί και η συγκρότηση του επόπτη νομιμότητας. Επίσης, το θέμα της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων είναι ένα πολύ κρίσιμο πράγμα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς βουλευτής ο οποίος έχει την εμπειρία της περιφέρειας και γνωρίζει και έχει δει αυτή την ερημοποίηση, την εγκατάλειψη στις μικρές κοινότητες που ήταν αποτέλεσμα της θεσμικής συγκρότησης που επέβαλε ο Καλλικράτης, δεν αναγνωρίζει το θετικό αυτή τη στιγμή βήμα που κάνουμε, που προφανώς δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε μια θεσμική συγκρότηση που θα βασίζεται απευθείας στις κοινότητες, αλλά μέσα στα πλαίσια των ενίων καλλικρατικών δήμων πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο στα τοπικά συμβούλια. Γι' αυτό είδατε και στην ακρόαση πορεών.
Πώς το δίκτυο των μικρών νησιωτικών δήμων, το δίκτυο των κοινοτήτων από την περιφέρεια χαιρετίζουν αυτές τις ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτά όλα υποτάσσονται πάλι στη λογική, τελειώνεται, φεύγεται, θέλετε να φέρετε το χάος, θέλετε να αλώσετε τους δήμους. Άλωση, πώς γίνεται η άλωση, με την απλή αναλογική, με την απλή αναλογική ή με το παρόν σύστημα. Με το παρόν σύστημα το οποίο πραγματικά άλλο ψηφίζεις και άλλο βγάζεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσμός της αυτοδιοίκησης έχει ανάγκη από μια νέα δημοκρατική πνοή. Και αυτό είναι η πεμπτουσία των διατάξεων που αναφέρονται στο εκλογικό σύστημα. Ένα νέο εκλογικό σύστημα το οποίο θα δώσει έμπνευση, θα δώσει τη δυνατότητα νέων δυνάμεων, νέων ανθρώπων στην υπόθεση τοπικής αυτοδιοίκησης, στη βάση της κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων, προγραμματικών θέσεων, ανοιχτής διαβούλευσης, συνεργασίας. Μην αναπαράγεται το στρεβλό και μην χρησιμοποιείται ως την τοπική αυτοδιοίκηση ως κακή έκτυπο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι ο Δήμαρχος καταρχήν όργανο, βουλευόμενο. Ο Δήμαρχος δεν είναι βουλευτής, δεν είναι πρωθυπουργός, δεν είναι καν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το γνωρίζετε αυτό, το γνωρίζετε αυτό. Δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος. Είναι εκτελεστικό όργανο. Ο Δήμαρχος, λέω, ο Δήμαρχος σήμερα. Δεν ψηφίζει. Δεν μιλάμε για τους επικεφαλείς υποψήφιους Δήμαρχους των άλλων σχημάτων. Μιλάμε για τον Δήμαρχο. Είναι εκτελεστικό όργανο. Σταματήστε λοιπόν να κάνετε παραλληλισμούς με τη Βουλή. Διότι έτσι δείχνετε ακριβώς αυτό που μας καταγγέλλεται, δηλαδή την εργαλειοποίηση και την προσαρμογή της αυτοδιοίκησης στα μέτρα και τα σταθμά του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Μα αυτό όμως δεν έχει μέσα του αυτοδιοικητική αντίληψη. Αυτό δείχνει πραγματικά και αποτυπώνει την δικιά σας διαχρονικά συνεπή άποψη, το φόβο απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό ήσασταν η παράταξη που ουδέποτε, ουδέποτε φέρατε μια μεταρρύθμιση μετά το 1974. Ουδέποτε, ούτε στηρίξατε πια. Έστω με κάποιες δημιουργικές προτάσεις. Υπερασπιστήκατε πάντοτε το παλαιό. Αυτό κάνετε και τώρα. Και ένα τελευταίο που σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε. Το θέσαμε σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχει υποστελέχωση. Πώς θα την ξεπεράσουμε την υποστελέχωση? Με δύο τρόπους. Εάν σιγά σιγά δώσουμε την δυνατότητα νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο σήμερα μας λείπουν οικονομολόγοι και μηχανικοί από τους δήμους, ιδίως της περιφέρειας, αρχίσουν ξανά να διορίζονται. Και η κυβέρνηση πέτυχε, και το γνωρίζετε πολύ καλά, από του χρόνου να πάμε στον κανόνα της μίας αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης και της μίας πρόσληψης. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στους Δήμους να πατήσουν στα πόδια τους? Εάν ναι, δεν μπορεί να είστε με το 1:5. Δεν μπορεί να θέλετε να γυρίσουμε σε μια πιο δυσμενή θέση από αυτήν που είχαμε φέτος, που είναι 1:3, 1:4 που ήταν πέρσι, και να γυρίσουμε στο πρόπερσι. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί, είτε διότι αδιαφορείτε, αλλά πέστε το, είτε κυρίως διότι θέλετε να συρρυκνώσετε το ρόλο της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης και να πείτε: ιδιωτικές δυνάμεις, αγορά, ελάτε. Αυτό είναι μια διαφωτολέτη. Πέστε το λοιπόν. Πέστε το λοιπόν και γράψτε το στις σημαίες σας. Αλλά μόνο ξέρετε κάτι, ότι εδώ πράγματι το 95% της αυτοδιοίκησης είναι απέναντι. Εάν μου φέρετε λοιπόν περισσότερους από το 5% των σημερινών δημάρχων, όχι αυτοί που θα βγουν στις επόμενες εκλογές το Μάιο, γιατί εκεί θα αλλάξουν οι σχετισμοί. Λοιπόν, αν μου φέρετε περισσότερο από ένα 5%, το οποίο να υπερασπίζεται αυτή την αγοραία αντίληψη η οποία ήρθε να διαδεχθεί τον παλιό κρατισμό σας, διότι πάντοτε ήσασταν εμφιβολοί και φοβικοί απέναντι στην αυτοδιοίκηση, ήσασταν εσείς οι οποίοι βρεθήκατε απέναντι στην αιρετή περιφέρεια, το γνωρίζετε πολύ καλά, ο κομματικός διορισμένος νομάρχης ήταν ο εγκάθετος του δικού σας κομματικού κράτους, ήταν αυτός που διαμεσολαβούσε τα ρουσφέτια, τις σχέσεις τις πελατειακές των δικών σας κυβερνήσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Αν μου φέρετε λοιπόν κάποιον που να το υπερασπιστεί αυτό, ελάτε να μας το πείτε και εμάς. Και ένα τελευταίο. Επειδή μιλήσατε πριν
και παραλύσατε το νομοσχέδιο αυτό σαν μια προσπάθεια άλωσης των θεσμών, διάλυσης των θεσμών, και αναφέρατε και ένα άλλο παράδειγμα, ότι πάμε να διαλύσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Βορύδη, ξέρετε κάτι, έχετε στις τάξεις σας μία μάλλον έμπειρη παλιά δημοσιογράφο, την κυρία Σπυράκη, η οποία εθίτευσε στο Μέγκα. Θυμόστε τι έλεγε για τα ρεπορτάζ των χρόνων των καλών όταν υπήρχε το Μέγκα. Πώς οι παρεμβάσεις από τους μετόχους, τους νταβατζίδες, που έλεγε ο Κώστας Καραμανλής, στην ίδια την ενημέρωση, πώς οι σχέσεις διαπλοκής, πώς τα δάνεια αέρα πατέρα τα δίνατε, είναι όλα αυτά που συμβάλλαν στη χρεοκοπία του κόμματος, της χώρας. Του κόμματος ούτως ή άλλως έχετε χρεοκοπία και πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε τα δάνεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς μιλάτε για σεβασμό στην ενημέρωση? Εσείς που τελικά στην δημόσια τηλεόραση την κλείσατε μία μέρα μέσα από μια διαταγή την οποία την ακούσαμε μεσημεριάτικα από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, και έχετε το θράσος να μιλάτε σε εμάς για σεβασμό στην δημοκρατία και στην ενημέρωση, που πράγματι είναι ένας πυλώνας για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος? Αυτά όλα είναι γνωστά, είναι βαθιά γραμμένα στη συνείδηση των πολιτών και δυστυχώς θα σας συνοδεύουν για πάρα πολύ ακόμα. Το βέβαιο είναι ότι παρά τις ευχές σας, παρά τις προσπάθειές σας, η απλή αναλογική σε λίγες ώρες θα είναι νόμος του κράτους, θα υλοποιηθεί, θα εφαρμοστεί στην αυτοδιοίκηση και πράγματι θα μπούμε σε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο